άκουσα μωρό να κλαίει. Εκεί κόβονται τα πόδια σου. Ο οδηγός ήταν η μητέρα του. Φαίνεται σαφώς τραυματισμένη, να αιμορραγεί από το κεφάλι, να με παρακαλάει να πάω να βοηθήσω το μωρό της. Είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με μακάβριες εικόνες σε σκηνές αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Οι μαρτυρίες τους διαπερνούν την καρδιά και στέλνουν δυνατό μήνυμα. Ο οδηγός του οχήματος μόλις αντιλήφθηκε ότι ο συνοδηγός του ήταν νεκρός, ακόμα ακούω στα αυτιά μου το μυρολόι του και τις φωνές του, ήρθαν κοντά μου, εβάσταμε από τους ώμους και εγούνα με και ρώταμε τι να πω της μάνας του. Είναι οι πρωταγωνιστές στον ενημερωτικό βίντεο που ξεδιπλώνουν όλο τον ανθρώπινο πόνο, όπως αυτός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Ας ελπίσουμε ότι θα ταρακονίσουμε να κάνουμε τα αυτονοήτα, γιατί κάποιος μας περιμένει στο σπίτι. Τα φιλμάκια αποτελούν μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης των γενικών ασφαλειών. Κάποιος σε περιμένει στο σπίτι. Οι γενικές ασφάλειες θα συμμετέχουν στην καθιερωμένη πλέον δράση του Support CY της Τράπεζας Κύπρου με φιλικούς μηχανικούς ελέγχους στους αυτοκινητόδρομους. Μέσα από τη δική του προσωπική εμπειρία, ο Γιάννης Καρούσος στέλνει το δικό του μήνυμα για τη σημασία της χρήσης του παιδικού καθίσματος. Κάποιος μίλησε για μωρά. Καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα, μετά που είδαμε κάποιον από τους επιβάτες του αυτοκίνητου να είναι στον δρόμο νεκρός και να ακούεις να φωνάζεις ο άλλος για τα μωρά του. Τα μωρά δεν υπάρχουν τίποτα, επειδή ήταν σωστά δεμένα. Από την αρχή του χρόνου, 32 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Κύπρου. Από τους 12 οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων, οι 9, η ποσοστό 75%, δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας. Από τους 11 οδηγούς μοτοσυκλέτας, οι 7, η ποσοστό 64%, δεν έφεραν κράνος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ, όταν δύο αδέλφια έχασαν τη ζωή τους σε οδική σύγκρουση, αφήνοντας πίσω μια μάνα και έναν πατέρα να θρηνούν για πάντα.